Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Θέλω να φτιάξουμε σήμερα χρυσό γάλα. Τι είναι χρυσό γάλα, από τι φτιάχνεται και κυρίως τι μας προσφέρει. Χρυσό γάλα φτιάχνεται από κουρκουμά. Κουρκουμά δίνει ενέργεια και τόνωση και έτσι το χρησιμοποιούν σαν δυναμωτικό στο περίοδο ανάρρωσης και υπερβολικής κούρασης. Κουρκουμάς επίσης δυναμώνει ανασηπτικό μας σύστημα και έτσι πιο εύκολα αντιμετωπίζουμε διάφορες αρρώστιες. Και γενικά ανασηπτικό μας σύστημα πρέπει να δυναμώσουμε με ό,τι μέσον υπάρχει για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αρρώστιες, γιατί είναι το μοναδικό όπλο που μας έδωσε μητέρα φύση. Χρυσό γάλα προσφέρει ελαστικότητα στις αρτερίες και ξέρουμε ότι καλές ελαστικές αρτερίες είναι καλή λειτουργία της καρδιάς, καλή πίεση και γενικά καλή λειτουργία όλου του οργανισμού. Δίνει ελαστικότητα στις αρθρώσεις, τους κάνει πιο ελαστικές, δίνει μεγαλύτερη κινητικότητα στις αρθρώσεις και έτσι αν έχετε αρθρωτικά προβλήματα καλό είναι να το πίνετε. Και επίσης δίνει ελαστικότητα και στην επιδερμίδα. Κουρκουμάς προστατεύει τον οργανισμό από το καρκίνο, καθαρίζει το σηκώτη, καλυτερεύει τη μνήμη, βοηθάει στις ορμονικές παθήσεις και επίσης βοηθάει ακόμα και στις ψυχολογικές διαταραχές. Και τώρα αφού καταλάβαμε πόσο χρυσάφι είναι αυτό το χρυσό γάλα, να δούμε πώς φτιάχνουμε. Σε μια μικρή κατσαρόλα να βάλω 200 μιλιγκράμμ νερό και να βάλω 2 κουταλιές σούπας κουρκουμά. Έτσι γεμάτες κουταλίτσες. 1, 2. Και τώρα να ανακατέψω. Τώρα αυτή η κατσαρόλα να βάλω στη φωτιά για να πάρει μια βράση. Μόλις πάρει βράση να το χαμηλώσω πάρα πολύ τη φωτιά και να το αφήσω να σιγοβράσει κάπου για 10 λεπτά και ξαναερχόμαστε. Ορίστε κουρκουμά που έφτιαξα, βλέπετε έχει έτσι μουσταρδί χρώμα, το έβαλα σε γυάλινο βάζο και να το βάλω ύστερα στο ψυγείο. Πώς πίνουμε γάλα με κουρκουμά? Σε ένα ποτήρι βάζουμε 2 κουταλιές σούπας κουρκουμά, γεμίζουμε ποτήρι με γάλα. Μπορεί να είναι γελαντήσιο γάλα, κατσικίσιο γάλα, μπορεί να είναι γάλα αμυγδάλου, γάλα βρώμης. Πώς φτιάχνουμε γάλα βρώμης σας έχω πει κάποια στιγμή. Και το πίνουμε μία φορά την ημέρα για 20 μέρες. Ειδικοί συνιστούν να πίνουμε γάλα με κουρκουμά 2 φορές το χρόνο, έτσι για ενδυνάμωση του οργανισμού, για να δυναμώσουμε ανασωπητικό μας σύστημα. Αν όμως βλέπετε ότι αρρωσταίνετε συχνά, αν πολύ εύκολα σας πιάνουν αρρώστιες, ιώσεις, τότε πρέπει να πίνετε γάλα με κουρκουμά 3 ακόμα και 4 φορές το χρόνο για 20 μέρες. Αν θέλετε να φτιάξετε μόνο για σας, τότε αυτή η δοσολογία που σας είπα είναι κατάλληλη για ένα άτομο, δηλαδή μία φορά να φτιάξετε για 10 μέρες, για 10 μέρες φτάνει αυτή η δοσολογία και μετά ξαναφτιάχνετε άλλη μία φορά. Αν όμως θέλετε να πίνετε και εσείς και κάποιος από την οικογένειά σας, τότε διπλασιάστε την δοσολογία για να μην φτιάξετε κάθε τόσο και λιγάκι. Εγώ σας εύχομαι υγεία, μη αρρωσταίνετε, προσέξτε την υγεία σας, είναι το πιο πολύτιμο που έχουμε. Σας χαιρετώ για σήμερα, γεια σας!